Για ακόμα μία χρονιά, άνοιξε τις πύλες του η εκδήλωση «Θεσμός» όχι μόνο για την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και για τη σεραϊκή κοινωνία «Ο Μαθητόκοσμος». Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών Εμμανουήλ Παπάς διοργανώνει την εκδήλωση από το 1982. Να είμαστε στην ευτυχή θέση να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε για ακόμη μία χρονιά αυτή την πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, η οποία ανελιπώς από το 1982 αναδεικνύει τις δουλειές και τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των σχολείων, όχι μόνο της πόλης, αλλά ολόκληρου του νομού. Μέχρι την 5η 23 Μαΐου θα φιλοξενείται στο φουαγέ του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια η έκθεση των καλλιτεχνικών έργων των μαθητών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Νομού Σερών. Ο Μαθητόκοσμος ξεκίνησε σήμερα το πρωί, θα είναι μέχρι και την 5η σε πρωινές ώρες. Εξαίρεση είναι το σημερινό απόγευμα στο οποίο λαμβάνει χώρο η τελετή έναρξης με κάποιες παρουσιάσεις σχολικών μονάδων. Η εικαστική έκθεση έχει στηθεί, όπως βλέπετε, εδώ στο φουεγέ του Θεάτρου των Αστεριών και τα σχολεία παρουσιάζουν διάφορες δράσεις από μακέτες, θεατρικές παρουσιάσεις, μουσική, χορό, τεχνολογίες. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακές οι δουλειές των παιδιών και δίνει έτσι ένα κίνητρο ακόμη σε εμάς για να προσπαθούμε να στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Κάθε χρόνο εκατοντάδες μαθητές από σχολεία όλης της εκπαιδευτικής μας περιφέρειας μέσα από καλλιτεχνικές τους δράσεις, το θέατρο, τον χορό, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες αλλά και τις νέες τεχνολογίες αναδεικνύουν την ποιοτική διάσταση της δημόσιας εκπαίδευσης και του Έλληνα εκπαιδευτικού. Ακόμα ένας μαθητόκοσμος, σήμερα άνοιξαν οι θύρες λοιπόν του μαθητόκοσμου και ακόμα μια χρονιά πρέπει να πω ότι πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμό. Του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερών, που δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά του νομού να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους, να εκφραστούν καλλιτεχνικά, με χορό, με τραγούδι, με ζωγραφική, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι ώστε τα παιδιά πραγματικά να νιώσουν όμορφα παρουσιάζοντας τα έργα τα οποία γίνονται μέσα στα σχολεία. Είναι μέρος της δουλειάς. Παρουσιάζεται ένα μέρος της δουλειάς των εκπαιδευτικών, καθώς δεν μπορεί να φυσικά να παρουσιαστεί όλο αυτό το οποίο γίνεται στην τάξη. Το σημαντικό είναι ότι πραγματικά δίνουμε έκφραση, δίνουμε μια βατήρα δημιουργίας για τους μαθητές μας σε μια τόσο γκρίζα εποχή, με τόσα πολλά προβλήματα, με τόση βία, πολέμους δίπλα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όμως εμείς ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε να έχουμε την καρδιά του μαθητή μας όσο το δυνατόν πιο χαρούμενη, πιο ευτυχισμένη, γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Η αίθουσα είναι σφιχτικά γεμάτη, πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας. Σημαίνει ότι τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς και γενικότερα η σεραϊκή κοινωνία αναγνωρίζει όλη αυτή την δράση. Οι συμμετοχές είναι πολύ αξιόλογες και αναδεικνύεται έτσι λίγο και η πολιτιστική δράση των σχολείων, γιατί η καλλιτεχνική δημιουργία και η φαντασία είναι το θεμέλιο στην εκπαίδευση. Και θα συνεχίζει για τις επόμενες χρονιές. Ο στόχος μας είναι αυτός και μάλιστα θα θέλαμε να δώσουμε και ένα κίνητρο επιπλέον σε σχολεία της περιφέρειας που πραγματικά φέτος μας έχουν στηρίξει, να αναδείξουν και να κάνουν μια διάχυση της δουλειάς τους. Yeah.
Δίπλα στο θεσμό για ακόμα μία χρονιά βρέθηκαν αιρετοί του νομού αλλά και του Δήμου Σερών. Μαθητόκοσμος για ακόμα μία φορά εδώ στο Διπεθές Σερών στα Αστέρια. Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές μας των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του νομού που πραγματικά έχουν δημιουργικότητα αστήρευτη, χαρά, κέφι, ζωντάνια, ξεσηκώσαν το θέατρο στο πόδι σήμερα με τις φωνές τους και κυρίως με την διάθεσή τους. Ένα μεγάλο μπράβο στους γονείς που τους στηρίζουν και πάνω απ' όλα στους δασκάλους μας, οι οποίοι δείχνουν τι σημαίνει ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Και αν ένα πράγμα με κάνει περήφανο είναι γιατί εδώ, στα σχολιά των Σερών, οι εκπαιδευτικοί μας διδάσκουν ανθρωπιά και κάνουν τα παιδιά μας πολύ καλύτερα. Μεγάλο μπράβο σε όλο τον εκπαιδευτικό που το βάζουμε σε εκπαίδευση, στον κύριο Καραβισίδη, διευθυντή, ο οποίος είναι ακούραστος βοηθός όλων των συναδέρφων του, μα πάνω απ' όλα στα γλυκά μας παιδιά. Μια σπουδαία διοργάνωση, γεμάτη χαμόγελα, παιδιά, ωραίες φωνές, ζωγραφική, πολιτισμό, χορό, τραγούδι, τα νιάτα μας, τα παιδιά μας. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών και βεβαίως είναι κοντά σε τέτοιες εκδηλώσεις, τα παιδιά μας, και έτσι θα συνεχίσουμε. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές, πραγματικά έχουν δώσει και την ψυχή τους για τα παιδιά. Είχαμε διακρίσεις, όπως ξέρετε, και τους εύχομαι έτσι να συνεχίσουν με χαμόγελο και δημιουργία. Με πολύ πολύ αγάπη, συνδιοργανωτές και δημοσφαιρών σε αυτόν τον θεσμό πλέον του Μαθητόκοσμου, που ξεκίνησε το 1982 από δραστήριους εκπαιδευτικούς που κάνουν ουσιαστική δουλειά με τα παιδιά. Και ευχόμαστε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη και με περισσότερη εξωστρέφεια να συνεχίσει αυτός ο θεσμός, τον οποίο φυσικά και στηρίζουμε, γιατί προάγει κυρίως έτσι τη σύνδεση των παιδιών, των μικρών παιδιών της πρωτοβάθμιας με την καλλιτεχνική έκφραση και τον πολιτισμό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδάκια και πολλά μπράβο στους δασκάλους, στους εκπαιδευτικούς και σε όσους μόχθησαν για αυτή τη διοργάνωση.